Την επαναφορά της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης απευθείας στην Αντλία για να μειωθεί η τιμή του δίζελ που έχει εκτοξευθεί πάνω από τα 2 ευρώ και 13 λεπτά, επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε, βλέπουμε ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί. Το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται το σενάριο να μειώσει την επιδότηση στο φυσικό αέριο που σήμερα ανέρχεται στα 90 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα, ακόμα και στα 50 ευρώ, καθώς υποχωρούν οι διεθνείς τιμές, που σημαίνει μικρότερες απαιτήσεις για κρατική στήριξη. Έτσι θα αποδεσμευτούν κονδύλια για τη νέα επιδότηση στο δίζελ. Παρά την ζουστερή τιμή, βροχή πέφτουν οι παραγγελίες τις τελευταίες ώρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε μια ημέρα κάνουμε και 30 και 40 παράταση. Σήμερα από τις 7 ώρα το πρωί είμαστε στο πόδι και θα πάμε μέχρι το βράδυ. Αυξημένες κατά 30% είναι οι παραγγελίες φέτος για το πετρέλαιο, παρά το γεγονός ότι η τιμή είναι κατά 21% υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι. Εμείς βάζουμε 10 τόνους το χρόνο. Οπότε θα ξαναβάλουμε, εννοείται. Απλά θέλουμε να παρακολουθήσουμε τις τιμές. Να χαμηλώνει και να βάζουμε. Στις αστικές περιοχές η τιμή διάθεσης κινείται κάτω από το 1 ευρώ και 40 λεπτά. Βγήκε καλά η τιμή, δείχνει ότι θα είναι και λίγο πιο κάτω τώρα από εβδομάδα. Έχουμε βάλει σε πολύ κόσμο που είχε αέριο και γύρισε σε πετρέλαιο. Ακόμα και μετά την κρατική επιδότηση και τις εκπτώσεις, το πετρέλαιο παραμένει πιο ακριβό μέσω θέρμανσης από το φυσικό αέριο. Μόνο με τα air condition δεν υπάρχει περίπτωση να το ανοίξουμε. Σήμερα είναι το πιο ακριβό σύστημα θέρμανσης, αν σκεφτείτε ότι η θερμική κιλοβατόρα για το φυσικό αέριο κοστίζει 11 λεπτά, όμως το πιο φθηνό σύστημα θέρμανσης είναι τα κλιματιστικά inverter. Το τελικό crash test των τιμών θα διαμορφωθεί τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα ανακοινωθεί και το φετινό επίδομα θέρμανσης, αλλά και οι νέες επιδοτήσεις για το ρεύμα και το φυσικό αέριο.